Με αυτή την κύρωση τροποποίησης της σύμβασης του 2016, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε δώσει το 51% των μετοχών του ΟΛΠ στην Κόσκο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και το μεγαλύτερο της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Και υπήρχε δέσμευση ότι θα υλοποιούσε το κινέζικο μονοπόλιο υποχρεωτικά έργα και τότε θα έπαιρνε και ένα 16%, δηλαδή συνολικά 67%. Τι μας είπε η αξιωματική αντιπολίτευση? Ότι υποχρεωτικές επενδύσεις τέθηκαν για να λειτουργήσει πιο σωστά το λιμάνι και να γίνει πιο καλή η επένδυση. Έλεος. Να πάτε να τα πείτε στους εργαζόμενους στο λιμάνι που βιώνουν την πότα της Κόσκο, στο κερατσίνι με τη σκόνη από τα εργοτάξια της, να τους πνίγουν. Κυρίως να τα πείτε στους κατοίκους της περιοχής της Πειραϊκής, μια περιοχή ιδιαίτερου κάλους με πολιτιστική κληρονομιά, χώρος αναψυχής για όλο το λεκανοπέδιο, αλιείας, κολύμβησης, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Καταστρέφεται ήδη από το στάδιο της κατασκευής της. Μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη και θα περνούν πούλμα, φορτηγά, καυσαέρια από κρουαζιερόπλια, γίγαντες, ηχορύμβαση και άλλα. Δίκαια προκάλεσε οργή αγανάκτησης στους κατοίκους του Πειραιά και κανονικά θα έπρεπε να έχει σταματήσει, αφού είναι δεδομένα, διαπιστωμένα η περιβαλλοντική καταστροφή της Πειραϊκής για το κέρδος του κινέζικου κεφάλαιου. Μάλιστα κατασκευάζεται με τσάμπα χρήμα. Λεφτά του ΕΣΠΑ, εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από την περιφέρεια επιδούρου, χωρίς να έχει συζητηθεί, χωρίς να έχει εγκριθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε η χρήση γης και οι όροι δόμησης που εκκρεμούσαν. Δόθηκαν περιβαλλοντικές εκπτώσεις το 2018 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή, όλες οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, έχετε βάλει πλάτη για την Κόσκο. Η Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Πατούλη έδωσε και την πρώτη δόση για να καταστραφεί η Πειραϊκή ολότελα. Έχετε σύμπνοια στην ενίσχυση του κινέζικου μονοπόλιου. Την αξιοποιεί στο επακρόν. Ακόμα και το Μάρτιο του 2020, εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, ξεκίνησε βυθοχωρήσεις και απόρριψη των βυθοκορυμάτων μεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας, προκαλώντας διαμαρτυρίες, καταγγελίες, γιατί υπήρχαν αναλύσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας. Εντοπίστηκαν ιζήματα με υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων βαρέων μετάλλων. Βλέπετε, οι καταστροφικές συνέπειες εκδηλώνονται στη φάση κατασκευής και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπήρξαν και καταδίκες πρόστιμα από την περιφέρεια κατόπιν αυτοψίας για μη τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων προστασίας στο ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή. Για επιχωματώσεις, για μεταφορά υλικών από βαριά οχήματα χωρίς άδεια από το Δήμο του Πειραιά να περνάνε μέσα από την πόλη. Το μονομελές πρωτοδικείο απαγόρευσε τις επιχωματώσεις στη θάλασσα, επέβαλε ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και το Συμβούλιο Επικρατείας με προσωρινή διαταγή απαγόρευσε βυθοκορήσεις και απόρριψή τους στο Σαρωνικό κόλπο. Αυτά είχατε εγκρίνει. Και όταν ζητάμε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι από το ΕΛΚΕΘΕ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λένε τέτοια αρμοδιότητα έχει μόνο ο ΟΛΠ Κόσκο. Δηλαδή, ο ελεκτής είναι και ελεγχόμενος σύμφωνα με τη σύμβαση του 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πνίγεται τα δικαιώματα στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που αντάματα εφαρμόζεται. Για τα δικαιώματα, τις συνθήκες δουλειάς, τρομοκρατίας, για την αγωνία για το μεροκάματο, τα εργατικά ατυχήματα εργαζομένων στην Κόσκο, τα περιέγραψε στην ακρόαση ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.
Τα αναφέρω γιατί μέσα από τους ψευτοκαυγάδες σας προσπαθείτε να κάνετε διαγωνισμό μοντέλων καλύτερης ιδιωτικοποίησης, όταν είσαστε συνυπεύθυνοι για αυτά που τραβάει ο λαός και η χώρα. Και το άλλο σας προστατεύετε το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την Κόσκο, που όλα αυτά τα χρόνια σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κερδοφορίας. Ορίστε και για τα πρακτικά τα κέρδη πρώτου εξαμήνου ανεβασμένα και συνεχίζει την κατασκευή της προβλήτας κρουαζιέρας στην Πειραϊκή και επιδιώκει την τέταρτη προβλήτα για τα εμπορευματοκιβώτια που αυξάνονται. Αυτή την κερδοφορία τη χτίζει πάνω στην ένταση της εκμετάλλευσης των λιμενεργατών και συνολικά των εργαζομένων στο λιμάνι, που επικρατούν εργολαβικές σχέσεις, κεφάλια μετράνε όχι ανθρώπους, τα ελλειπή μέτρα υγείας και ασφάλειας που είναι ακόμα πιο οξυμένα σε περίοδο πανδημίας, με εντατικοποίηση δουλειάς, εργοδοτική τρομοκρατία, στοχοποίηση πρωτοπόρων συνδικαλιστών εργατών. Ενώ τα δικαιώματα του λαού του Πειραιά για καλύτερη ποιότητα ζωής, για λιμενικές υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες του, για πρόσβαση στη θάλασσα και ελεύθερους χώρους, για αναψυχή, για προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου ασφικτιούν. Κάτω από τη μετατροπή του λιμανιού του Πειραιά σε ένα τέρας με κοντέινερς και κρουαζιερόπλια, δίπλα στις ήδη επιβεβαρημένες λαϊκές συνοικίες που υπάρχουν καζάνια πετρελοειδών και παντελής έλλειψη ελεύθερων χώρων. Ωστόσο, και σε αυτά που δεσμεύτηκε και εντοπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Κόσκο δεν υλοποίησε τις επενδύσεις που έχει δεσμευτεί, όταν μαζί της υπέγραψε την εξευτελιστική συμφωνία του 2016. Όμως ακριβώς, αυτές οι επενδύσεις είναι που συνθλίβουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και το 100% να υλοποιούσε, πάλι για τους εργαζόμενους στις προβλήτες θα σήμαινε εντατικοποίηση και σκληρή εκμετάλλευση. Προβλήτα κρουαζιέρας στην Πειραϊκή, καζάνια δίπλα στο λιμάνι. Το λιμάνι θα μετατρεπόταν σε ένα τέρας από κοντέινερ και κρουαζιερόπλια και οι ανάγκες του λαού δεν θα ικανοποιούνταν. Γιατί τροποποιείται σήμερα τη σύμβαση παραχώρησης του 2016. Μα θέλετε να μην επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες στο κινέζικο μονοπόλιο από τις καθυστερήσεις υλοποίησης των υποχρεωτικών έργων και να την μπουκώσετε με το 16% των μετοχών ενώ δεν το δικαιούται και να την απαλλάξετε από τις παραβάσεις που έχουν προκαλέσει λαϊκές αντιδράσεις και μαζικές κινητοποίησεις σωματείων, συλλόγων, συνδικάτων με το συντονισμό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Όλα αυτά εσείς τα πετάτε στη θάλασσα. Γιατί αφορούν λαϊκές ανάγκες και συμφέροντα και προχωρήσατε στη μεταβίβαση του 16% των μετοχών στην Κόσκο και πριν 6 μέρες υπογράψατε, αν και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, με διαδικασίες fast track φέρνετε τους νέους όρους της νέας σύμβασης. Με τέτοιες ταχύτητες δεν κινείστε. Ούτε για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων που πολλοί έχασαν σπίτι και εργασία, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε, ούτε καν για πρόχειρα αντιπλημμυρικά έργα σε καμένες περιοχές, ούτε για τους σεισμοπαθείς της Κρήτης που αρχίζουν αύριο και οι μεγάλες βροχές και είναι μέσα σε σκηνές. Εάν κάποιο λαϊκό νοικοκυριό ή μικρομάγαζο δεν θα τηρούσε τις οικονομικές του υποχρεώσεις από αδυναμία, όχι από επιλογή, τότε ούτε παρατάσεις, ούτε συμφωνίες, ούτε άλλες ευκαιρίες, αλλά πληστηριασμός ηλεκτρονικός. Και αν υπάρχει κινητοποίηση διαμαρτυρίας, τότε ποινικοποιείται, σύμφωνα με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση. Έτσι είναι το αστικό κράτος. Με κάθε ευκαιρία τσακίζει μισθούς και λαϊκό εισόδημα, εκτοξεύει φορολογιστία. Είναι το ίδιο κράτος που σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στην ακρίβεια και τις ανατιμήσεις προϊόντων, γιατί εκεί κυριαρχούν οι νόμοι της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς, δηλαδή η κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογία κατάργησης του ΦΠΑ και ειδικών φόρων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
μικρή ανακούφιση εάν θα περάσει. Όμως σας καλούμε να την ψηφίσετε. Ποια είναι τελικά η ουσία μέσα από την κύρωση της τροποποίησης? Ότι δίνει και νέα προνόμια και πλεονεκτήματα και πάρα πολλές διευκολύνσεις στην Κόσκο για την κερδοφορία του και βεβαίως είναι η συνέχεια της σύμβασης που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και την ψηφίσατε όλοι εκτός από το ΚΚΕ. Είναι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας και του λαού και βαριές θα είναι οι επιπτώσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει και είναι εμφανέστατες στον πυρεώτικο λαό. Γι' αυτό δεν υπάρχει καλή και κακή σύμβαση. Είναι μια στρατηγική που ευνοεί το μονοπόλιο της Κόσκο. Εμείς επιβεβαιωθήκαμε. Το 2016 καταψηφίσαμε και σήμερα θα καταψηφίσουμε, αλλά βλέπουμε ότι με φωτογραφικές διατάξεις νομιμοποιούνται ακόμα και αυτές οι παρανομίες και παρατυπίες και μας λέτε ότι δεν φταίει για τις καθυστερήσεις το κινέζικο μονοπόλιο. Πείτε μας τότε ποιος φταίει. Όχι ότι θα άλλαζε τη ζωή του πυρεώτικου λαού και στη χώρα κάτι, αλλά αυτός που χρεώνεται τις χρονικές καθυστερήσεις έχει και ποινικές ρήτρες και δεν θέλετε να τις βάλετε. Τροποποιείτε τους χρόνους πρώτης επενδυτικής περίοδου από 5 που ήταν σε 15 χρόνια. Ωστόσο δεν μας είπατε ποιος θα είναι αυτός που θα εκτιμάει το χρόνο παράτασης ή ακόμα για μερικό ή ολικό ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ποιος θα το ορίζει? Δίνετε δυνατότητα νέας διαπραγμάτευσης της συμφωνίας και ορίζεται και μεσολαβητή. Και ο χρόνος διαμεσολάβησης θα θεωρείται χρόνος αναστολής. Δεν θα υπολογίζεται. Δίνετε τη δυνατότητα να γίνει αντικατάσταση της πρώτης υποχρεωτικής επένδυσης με άλλο έργο ή εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και θα είναι στη συμβατική υποχρέωση του ΟΛΠ Κόσκο και στο πλαίσιο της σύμβασης. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί δυνατότητα νέας διαπραγμάτευσης της συμφωνίας χωρίς να είσαστε υποχρεωμένοι να την περάσετε από τη Βουλή. Θέλει τέταρτη προβλήτα η Κόσκο, θα τη δώσετε και εμείς εδώ μέσα δεν θα ξέρουμε τίποτα. Δώσατε τη δυνατότητα η δεύτερη επενδυτική περίοδο να ξεκινήσει νωρίτερα. Όμως δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Όταν η πρώτη περίοδος λήγει στα 15 χρόνια, πώς είναι δυνατόν και η δεύτερη κυβερνητική περίοδος να φτάσει 15 χρόνια? Εγκρίνεται και προσθέτεται με fast track διαδικασία και για τις μη υποχρεωτικές επενδύσεις. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι με τις ποινικές ρήτρες που φροντίσατε να απαλλάξετε με διάφορα άλοθη και δικαιολογίες, το κινέζικο μονοπόλιο, διαφορετικά μας λέτε, τότε θα ερχότανε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Όλα θα σιωπηδενόντουσαν. Κοιτάξτε να σας πω, τέτοιο φιλέτο το μονοπόλιο δεν θα το ξαναέβρισκε, γιατί είναι είσοδός του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μεγάλη αγορά. Επίσης, εξασφαλίζεται ότι δεν θα ενεργοποιήσετε καταβολές ποινικών ρητρών, ούτε θα οδηγήσετε σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης. Απαράδεκτο και προκλητικό, αφού δίνετε εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να παρέμβετε για όλες τις παραβάσεις στην ΟΛΠ Κόσκο έως το 2022. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει καταβολή ποινικής ρήτρας. Τους επιβραβεύετε πολλαπλά. Κάνουν ό,τι θέλουν και εσείς τους εξυπηρετείτε. Αναφέρεται ακόμα ότι μετά από 10 με 12 χρόνια ίσως μπορεί να επιβληθούν ρήτρες ποινικές. Ωστόσο, λέτε ότι αν το κάνετε, θα είναι με κάθε επιφύλαξη και με πολύ δυσκολία. Το παράρτημα που είναι ο πίνακας γεγονότων αναστολής πρώτης επενδυτικής περίοδου είναι φωτογραφικό. Περιλαμβάνει και αναφέρει ότι παρανομίες και παρατυπίες έχουν συμβεί και υπάρχουν μάλιστα και ποινές.
Ωστόσο, τα ονομάζεται γεγονότα αναστολής, για να υπάρχει παράταση χρόνου και να μην καταλογιστούν ακριβώς οι ποινικές ρήτρες. Φτάνεται στο σημείο ακόμα και εργασίες που πρέπει να γίνουν από το Νόλπ Κόσκο, όπως ναυάγια ή εκτέλεση υποχρεωτικών έργων σε γυτνίαση με μνημείο, που ήταν και δεν κρατούσε μέτρα προστασίας. Και αυτά θεωρούνται γεγονότα αναστολής, προκειμένου να υπάρχει παράταση χρόνου. Τελικά, και αυτή η κύρωση συμφωνίας τροποποίησης που προτείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ του 2016, τα συμφέροντα του μονοπωλίου εξυπηρετούν και όχι του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είναι απορριπτές, είναι καταδικαστές και βεβαίως εμείς τις καταψηφίζουμε. Δίκαια τα εργατικά συνδικάτα του Πειραιά οργανώνουν σήμερα συλλαλητήριο ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει ένα επιπλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην Κόσκο. Μια εξέλιξη που χαρακτηρίζουν και είναι ενάντια στις ανάγκες των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων και της νεολαίας του Πειραιά, και γι' αυτό τα αιτήματά τους είναι όλα για το λαό. Τα καταθέτω στα πρακτικά, απαιτούν να μην προχωρήσει η υλοποίηση του master plan της Κόσκο, τα έργα της κρουαζιέρας στην Πειραιαϊκή, η επέκταση στο μόλο της ΔΕΗ και της προβλήτας στον Αρμό να μην προχωρήσουν, όπως και στη βιομηχανική λιμενική ζώνη του Πειραιά, με τη δημιουργία του ναυπηγείου στην ακτή Περάματος, που μπορεί να αποτελέσει μια νέα ορολογιακή βόμβα στην πόλη. Οι παρεμβάσεις σε εγκατελειμμένα βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες να μην αλλάζει τους όρους δόμησης και να μην απαγορεύει την πρόσβαση του λαού του Πειραιά στη θάλασσα και να γίνεται σεβαστό το περιβάλλον, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Και βεβαίως ζητούν και δίκαια οι ελεύθεροι χώροι να αποδοθούν στο λαό του Πειραιά ενάντια σε όλους τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που επιβαρύνουν την περιοχή, μεγαλώνουν την εκμετάλλευση, οδηγούν σε νέους κινδύνους για τη ζωή, την εργασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καταψηφίζουμε και δεν θα πάψουμε μαζί με τον πειραιώτικο λαό να διεκδικούμε λιμάνι στην υπηρεσία του λαού και όχι στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Κανένα συμβιβασμός με αυτή την κατάσταση εκμετάλλευσης που προωθούν οι αστικές κυβερνήσεις και είναι στην υπηρεσία των μονοπωλίων.